Παραμένουν οι καθαρίστριες των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το περσινό σχολικό έτος, όπως επισημαίνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Την ίδια ώρα έχουν περικοπεί τα κονδύλια για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Πραγματικά τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης φαίνονται και είναι έντονα όσο περνάει ο καιρός. Αρκεί να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν πληρωθεί οι καθαρίστριες για το σχολικό έτος 9-10. Περιμένουμε τα χρήματα και μάλιστα από ό,τι πληροφορηθήκαμε υπάρχει μια περικοπή της τάξης στο 10% στις σχολικές επιτροπές με αποτέλεσμα να καλούν τις σχολικές επιτροπές από τα ελάχιστα χρήματα που διαθέτουν να συμπληρώσουν αυτή την περικοπή που έγινε από τον ΟΣΚ. Επίσης να σας πω ότι μόλις σήμερα θα γίνει παραλαβή και η πληρωμή του ποσού των βιβλίων των αγγλικών και των γερμανικών, δηλαδή των ξενόγλωσσων που χρησιμοποιούν τα παιδιά, για να πληρωθούν τα περσινά διδακτικά βιβλία. Επίσης υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, γιατί έχει γίνει μια περικοπή της τάξης του 30% και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες δύσκολο να τα βγάζουν πέρα. Και μάλιστα τώρα να αναλογιστούμε τώρα ότι έρχεται και ο χειμώνας, έχουμε και τα καλοριφέρ που ανάβουν. Και αν η τιμή του πετρελαίου αυξηθεί, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση του κόσμου και αυτό φάνηκε στην απεργία της ΑΔΔΗ προχθές, ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, τα ποσοστά στο νομό μας ξεπέρασαν το 40%. Μάλιστα όταν μιλάμε για την υποχρηματοδότηση αυτή που γίνεται κάθε μέρα πιο έντονη, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα συγκεκριμένα προβλήματα παρατηρούνται και στο νομό Χαλκιδικής. Από τα 180.000 ευρώ που περίμεναν για τις καθαρίσεις του νομού, από τον ΟΣΚ στάλθηκαν 150.000 ευρώ. Έτσι δηλαδή είχαμε μια περικοπή της τάξης στο 20%. Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, αρκεί να σας πω ότι έχουμε παραλάβει την πρώτη δόση και σε άλλους δήμους δεν έχει δοθεί καν καμία δόση των λειτουργικών εξόδων. Τους γνωρίζετε αυτούς τους δήμους? Έχουμε βέβαια καταγγελίες από διευθυντές, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει σε κάποια συνάντηση με τους δήμους και μάλιστα η χρηματοδότηση πολλές φορές φτάνει πάρα πολύ χαμηλά. Από τις πληροφορίες που έχουμε, μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα λειτουργήσουν οι σχολικές επιτροπές, αλλά στα πλαίσια των καλλικράτειων δήμων, οι σχολικές επιτροπές θα συνενωθούν και θα γίνει μία στην πρωτοβάθμια και μία στη δευτεροβάθμια. Άρα δηλαδή η οικονομική διαχείριση πλέον και η έβρεση πόρων με τους δήμους καλλικράτεια έρχεται σε αυτούς. Και από εκεί θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Στο μεταξύ, εγκύκλειος του αρμόδιου Υπουργείου υποχρεώνει τους διευθυντές των σχολείων να πιστοποιηθούν στην ενιαία αρχή πληρωμών για την εκαθάριση των δαπανών που αφορούν λειτουργικές ανάγκες των μονάδων που διευθύνουν. Μεγάλη αντίδραση υπάρχει από τους συναδέλφους διευθυντές των σχολείων, με έγγραφο το οποίο ο Δήμος μας καλεί να πιστοποιηθούμε στην αρχή πληρωμών, ώστε να γίνουμε εμείς οι εκαθαριστές των καθαριστριών. Αυτό βέβαια δεν προβλέπεται πουθενά στα καθήκοντα των διευθυντών εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολείων. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους συναδέλφους και σήμερα το απόγευμα στο ΔΣ που έχουμε θα συζητηθεί και θα πάρει θέση και το ΔΣ. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους δήμους? Στους δήμους της Χαλκιδικής, από τις πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμής και τις καταγγελίες από συναδέλφους, συμβαίνει στο Δήμο Μουδανιών, στο Δήμο Κασανδρίας. Στους άλλους δήμους δεν έχει ακόμα πάει εγκύκλειος και μάλλον αφού έχει έρθει σε αυτούς τους δήμους θα πάει και σε αυτούς. Και πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι μπαίνουμε στην ενιαία αρχή πληρωμών στο site, καταχωρούμε τα στοιχεία μας, το προσωπικό μας αφημί και γινόμαστε εμείς υπόλογοι των καθαριστριών, της εκαθάρισης των καθαριστριών. Δηλαδή, οι καθαρίστριες έχουν να πληρωθούν από το 2009-2010. Τη σχολική χρονιά δεν πληρώθηκαν. Αν κάποια καθαρίστρια τώρα προσφύγει δικαστικά να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά, θα προσφύγει προς το δημόσιο. Όταν όμως γίνουμε υπόλογοι εμείς, θα προσφύγει προς εμάς. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κράτος και αναιρεί τις ευθύνες που έχει και τις μεταβιβάζει στους διευθυντές των σχολείων. Κάτι τέτοιο είναι ανεπιτρεπτό, κατά την άποψή μας.